Δεν θα αναστατευθεί η κοινωνία άλλη και εμείς πρέπει να μιλάμε για μπάλα, τώρα τα άλλο ξέρω εγώ. Τα πάντα άλλα όμως θα πει και ο Αλέφαντος σήμερα. Πήγε άλλο ζεσί και καθάρισε το παιδάκι και αυτή είναι η αλήθεια. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Έλα, τον έφαγε ψυχρό, ε! Και όλοι μιλάνε σήμερα για εξωστραγισμό. Αυτοί να εξωστραγιστούν όλοι. Απέλασε, ρε. Έχει ξεκυλήσει το ποτήρι. Τα ξέρω πολύ καλά εγώ. Στα Εξάρχεια δεν μένω κι εγώ. Γιατί σου φταίει το παιδάκι, ρε μεγάλε. Ε, να δεχτώ πως είπε μια κουβέντα. Παιδί είναι, θα πει και μια κουβέντα. Βράζει το αίμα του. Θα τα βάλεις όμως με το παιδί. Ε, ποιος είσαι, ρε μεγάλε. Σαν να πω εγώ τώρα να τα βάλω με τον εγγονό μου. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Και έξε τον άλλο ρε, εσύ το ρεμπεσκέτο για κουμάτο και βγαίνει χθες τηλεοράσεις και λέει γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς γίνονται, ρε. Αν γίνονται αυτά, τότε γίνονται και τα άλλα που κατηγορείς. Έτσι είναι και στο ποδόσφαιρο. Θα του χώσει μια κλωτσιά του αλλουνού και θα στη φυλάει να σας ακατέψει. Και μετά πλακώνονται όλοι στο γήπεδο, εξαπλώνονται τα επεισόδια, τώρα τα άλλα ξέρω εγώ. Τώρα τους έχει πάρει όλος ο πόνος για τις τζαμαρίες. Ρε, χάθηκε ένα παιδάκι, ρε εσύ, και αυτοί κλαίνε για τζαμαρίες. Ασφαλισμένες είναι όλες. Τζάμια είναι όλα, ρε. Δεν είναι άνθρωποι, ρε. Θα βάλετε άλλα, ρε, να δουλέψουν και οι τζαμάρες. Και αυτοί ψυχοί έχουν. Κλέφτες θα γίνουν. Και η αστυνομία τι έκανε, ρε. Κοίταγε τον Αντάλο, βατοπεδίου μάχης λένε ύστερα, τα βατοπέδια τα ξεχάσαμε όλα με τα τζάμια τον Αντάλο, ξέρω εγώ. Τις πειράζει που τους καταστρέφουν οι πιτσιρικάδες στην περιουσία, αλλά όταν ξεβρακώνουν οι τράπεζες κάθονται σούζα. Τα πάντα όλα θα πω τον Αντάλο από εδώ πέρα, σε παρακαλώ πολύ. Παρατήθηκε άλλος εκεί ο Κουραμπιές, ο Άκης, ο Παυλόπουλος, πώς λέγεται. Ο Προκόπης. Καλά, πες το και έτσι. Κι άλλος ο Χινοσκούφης. Χινοφώτης. Καλά, είναι πανεπιστήμονα και σαν πες το και έτσι. Δεν είναι και ποδοσφαιριστής. Πολιτικός είναι. Μπαγλαμάς. Δεν τους ξέρω όλους. Παρατήθηκαν λοιπόν αυτός ο Πουλόπουλος και ο Χινοτέτιος. Ναι, αυτός, έλα, Κουραμπιέδες είναι όλοι, μωρέ, τι να λέμε. Κι άλλος ο Χινομπαγλαμάς. Για λόγους ευδειξίας λέει και οι παρατήσεις τους δεν έγιναν δεκτές. Και αυτοί δεν επέμεναν στην παρέτηση για λόγους ευδειξίας λένε. Για λόγους αναισθησίας λέει ο Αλέφαντος. Με τον Αλέφαντο μιλάνε τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Και ύστερα πήρε αυτός ο Παυλόπουλος, κύριος κατά τα άλλα, κύριος δηλαδή, πήρε τηλέφωνο τη μάνα του παιδιού να τη ζητήσει συγγνώμη. Τι συγγνώμη, ρε. Παιδί, έχασε γυναίκα, δεν έχασε πορτοφόλι, Κουραμπιέ. Πήγαινε σαν άνθρωπος, δεν να συμπαρασταθείς άμα έχεις κότσια και και άμα δεν έχεις το θάρρος, να πας στο τηλέφωνο, ρε. Εμείς ήμασταν αυτοκύρεση, αλλά είχαμε καρδιά. Εγώ πέρασα κατοχή, ρε, παιδιά. Έβλεπες τα παιδάκια στους δρόμους νεκρά και πιανόταν η ψυχή σου. Και οι Γερμανοί κλέκανε, ρε. Και τώρα σκοτώσαν το παιδάκι και δεν υδρώνει το αυτί κανενός. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι παιδιά μας, εσύ. Αν δεν είναι όλα τα παιδιά δικά μας, δεν έχουμε παιδιά. Τι να πούμε τώρα, ρε. Και ο άλλος ο Καραμαλής έστειλε επιστολή στη μάνα του παιδιού για να της πει συλληπιτήρια. Πάλι καλά δεν της ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Εκεί που συμπλήρωνε το κουπόνι με το στοίχημα, έστειλε και μία επιστολή. Λες και έστειλε επιστολή στην Πεζεντάκου. Απέλαση τώρα!